Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την πρόσληψη των εργαζομένων στους Δήμους, βρίσκονται οι οτάουλοι της χώρας. Το ζήτημα σχετικά με τη μοριοδότησή τους δεν έχει ξεκαθαρίσει στην ουσία ακόμη. Εκείνο που απασχολεί όμως έντονα τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων είναι αν θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Είμαστε σε αναμένα κάρβουνα, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων, Χρήστος Μετής, ο οποίος ανέφερε πως δεν έχει εμπιστοσύνη στα όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Καταρχήν να πούμε ότι η όλη κατάσταση που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις και στον τρόπο πρόσληψης και τα λοιπά που γίνανε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα στην χώρα μας ήταν απαράδεκτες, και μεταξύ αυτών και οι προσλήψεις που γινόταν στους Δήμους. Εμείς αυτό που ζητούσαμε ήταν μόνιμο προσωπικό μέσα από τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να υπάρχει μόνιμη σχέση εργασίας. Όμως δεν θέλανε οι κυβερνώντες, δεν θέλανε και οι τοπικές και οι δημοτικές αρχές. Στις κινητοποίησεις που έγιναν πέρσι, και νομίζω ότι σωστά μοριοδοτούνται οι συνάδελφοι που δούλευαν, γιατί εδώ αξίζει να πούμε, εμείς ζητούσαμε τη μονιμοποίησή τους και να λήξει το θέμα των προσλήψεων με διάφορες συμβάσεις. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση, ούτε οι Δήμοι το ήθελαν. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκε ότι θα μοριοδοτηθούν. Μετά από 3 και 4 χρόνια εργασίας που έχουν οι συνάδελφοι αυτοί, πρέπει να μοριοδοτηθούν έτσι ώστε να καταλαμβάνουν μία θέση, αυτή που είχαν δηλαδή, στους Δήμους. Προφανώς και δεν είναι το πρόβλημα. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα με τους χιλιάδες, μεγάλος αριθμός ανέργων που υπάρχει στη χώρα μας, όμως είναι γεγονός ότι δεν θα το λύσει και αυτή η προκήρυξη. Φοβόμαστε, είχα πει και παλιότερα, ότι εάν δεν δούμε ολοκληρωμένη τη διαδικασία και την πρόσληψη του προσωπικού, είμαστε σε αναμένα κάρβουνα, διότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη και στα εξαγγελόμενα. Και αυτό φαίνεται κάτι παίζεται. Όπως και έχουμε μεγάλη, όχι ένσταση, έχουμε ένα φόβο, να το πούμε έτσι, ότι μέχρι 31 του μηνός δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Που σημαίνει πρέπει να υπάρχει απόφαση για παράτηση των συμβάσεων. Τι θα γίνει δηλαδή αν 31 του μηνός δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία? Προφανώς θα μείνουν τα σκουπίδια κάτω. Με αυτή την έννοια λέμε ότι αν δεν δούμε ολοκληρωμένη τη διαδικασία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε. Και βέβαια εμένουμε στην απόφασή μας ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έπρεπε ήδη να μονιμοποιηθούν και να σταματήσει η πελατειακή λογική της κυβέρνησης και των δημάρχων να παίρνουμε διάφορες συμβάσεις στον κόσμο. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όχι από τώρα, υπάρχει πρόβλημα από πριν. Έτσι, με όλη αυτή τη διαδικασία, διότι και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν με δίμηνες συμβάσεις, γίνανε παράταση, ήταν σε μια αγωνία όλα αυτά τα χρόνια, όπως και άλλοι συνάδελφοι προηγούμενα που απολύθηκαν. Είναι γεγονός ότι σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το σύστημα που είμαστε, προφανώς έτσι δεν λύνονται οι εργασιακές σχέσεις και η εργασία των κάθε εργαζόμενων. Γι' αυτό ζητάμε από όλους τους εργαζόμενους κινητοποίηση για να διεκδικήσουμε παραπάνω. Γιατί παράδειγμα στο Δήμο Ενετών είναι 47 οι προσλήψεις? Μπορούσαν να ήταν 80 τουλάχιστον που ζήτησε ο Δήμος και να έπαιρναν μεροκάματο περισσότεροι εργαζόμενοι. Ούτε κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι, ούτε και οι απ' έξω. Υπάρχει μια στασιμότητα στη δράση των εργαζομένων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βαλτώνουν οι καταστάσεις και να τρέχει ο άλλος για να κάνει ένα δίωρο. Όπως παράδειγμα, και το καταγγέλλομαι, είχαμε πάει και στο Δήμο Ζήτησας προχθές, παίρνουν εργαζόμενους με 5 μεροκάματα το μήνα. Δηλαδή, τι να πούμε ότι αυτός ο εργαζόμενος κερδίζει? Τι κερδίζει αυτός ο εργαζόμενος? Τίποτα. Τον αντίον, πώς το λένε, τον ξεγελάνε για ένα μικρό κομμάτι ψωμί. Ούτε καν κομμάτι ψωμί δεν είναι. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει οι εργαζόμενοι να την αντιμετωπίσουν συνολικά. Και με αυτό το ζήτημα είχαμε ασχοληθεί και ως Διοικητικό Συμβούλιο. Καλέσαμε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβούλων και σε δεκαλειστών μόνιμων και πώς το λένε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για να δούμε μαζί το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν μπορεί, η ανεργία έχει χτυλαχτεί στα ύψη. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που είναι άνεργοι. Πρέπει, πώς το λένε, να κινητοποιηθούμε. Διότι η κατάσταση είναι τραγική, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και με την απλήρωτη εργασία που υπάρχει.